Έλα, Σωτήρη, στο τραπέζι που σε έχω ετοιμάσει να δεις τα καλούδια μας. Μα είναι δυνατόν όλα έτοιμα. Να είναι καλά ο κύριος Μιχάλης. Την υγεία του να έχει ο άνθρωπος, γεια στα χέρια του. Μου τα έχει όλα έτοιμα. Δεν χρειάστηκε να κάνω εγώ τίποτα. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να κάτσω παρέα του και να καταναλώσω. Κι εγώ κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ όμως για να... Α, σαλάτα δεν έχει. Πάμε να κάνεις μια σαλάτα και να κάτσουμε να φάμε. Τέλεια. Αφήνω και το... Πάμε, πάμε. Πάμε, σε ακολουθώ κύριε Μιχάλη μου. Όλα τα ετοίμασε. Σωτήρη, σε παραδίδω στα χέρια της Αθηνάς, okay, της μαγείρισης εδώ του χώρου, ώστε να φτιάξουμε τη σαλάτα για να κάτσουμε να φάμε μετά. Εντάξει. Εσύ στο τραπέζι, κύριε Μιχάλη. Εγώ φεύγω τώρα, σε περιμένω στο τραπέζι από τη σερβίρη. Έρχομαι αμέσως. Λοιπόν. Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Είστε καλά, και εγώ χάρηκα. Έχω την αίσθηση ότι είστε πιο παλιά στο μαγαζί. 29 χρόνια. 29 χρόνια, ε! Πριν να το πάρει ο κύριος Μιχάλης. Πριν, 10 χρόνια με τους άλλους ιδιοκτήτες. Ωραία, ωραία. Κυρία Αθηνά, 29 χρόνια στην ίδια δουλειά. Χαρά στο κουράγιο σου, κυρία μου. Χαρά στο κουράγιο. Δηλαδή, στη θέση σου θα είχα αυτοσυνταξιοδοτηθεί. Αλήθεια το λέω. Και η εμπειρία σας εδώ. Τόσα χρόνια τώρα, κόσμο, περνάει, μαθαίνουμε, όλα. Όλα. Εσείς δεν είστε από τη Λέσβο. Όχι. Εγώ είμαι από Βόρειο Ήπειρο. Άρα, όποιος θέλει μπορεί να δουλέψει εδώ πέρα. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να είσαι ντε και καλά από τη Λέσβο. Έχω κι εγώ πιθανότητες. Από όλα αυτά που φτιάχνετε, εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας? Και για να το φτιάχνετε και για να το τρώτε, να το δοκιμάζετε. Εγώ περισσότερο μ' αρέσει η σουπιά με ξύδι. Α, και τι... τα παστά μ' αρέσουν πάρα πολύ. Που τα φτιάχνω και μόνη μου. Α, φτιάχνετε εσείς τα παστά? Όλα, όλα. Λοιπόν, βάζω και λίγο μαϊντανό. Βεβαίως. Τα έχετε κάνει εδώ προετοιμασία, υπήρχε... Είναι όλα έτοιμα. Λίγο λαδάκι να τις βάλω. Εννοείται. Ελαιόλαδο από Μυτιλίνη. Δικό μας. Άμα δηλαδή. Δεν ήταν και αυτό Μυτιλίνη. Πολύ ωραία. Εσείς έχετε πάει στο νησί καθόλου καμιά βόλτα? Έχω πάει. Πολλές φορές. Ωραία, και έχω κάτσει 25 και, 20 και 30 μέρες. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Από πάρα πολύ ωραία. Που δεν μπορείς να το χορτάσεις. Ναι. Και δεν έχει χρόνο, δηλαδή να κάτσεις πολλές μέρες για να το γυρίσεις. Αχ, Λέσβος, Λέσβος. Έζησα κι εγώ τις περιπέτειές μου εκεί πέρα. Το παραδέχομαι, δεν λέω. Έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Τόσες που σε συνδυασμό με το μαγαζί, έτσι μου έρχεται αυτό το καλοκαίρι, θα ξαναπάω. Το έτοιμη παίρνω, σαλάτα. Πάω έξω, χάρηκα πάρα και πολύ εγώ χάρηκα για πάρα πολύ και τη συνεργασία. Και σας περιμένουμε πολλές φορές να έρχονται να... Να δοκιμάσετε τις γεύσεις μας. Εννοείται από τα χεράκια σας. Να είστε καλά. Θα πάω έτσι και θα ξεκινήσω στη διαδρομή. Έτοιμη και η σαλάτα μας. Και είμαι όλος αυτιά, κύριε Μιχάλη. Κάτσε λοιπόν να σου πω τα καλούδια που σε έχω φτιάξει. Πρώτον, λαδοτήρι Μυτιλίνης από το χωριό μου. Το δικό μου το χωριό. Άρα ξέρουμε και τον παραγωγό. Βεβαίως. Λακέρδα που τη φτιάχνω εγώ με, τη... με την κυρία Αθηνά. Ρεβίθια pop από το Λισβόρι Μυτιλίνης. Η σαλάτα, πατατοκεφτέδες με συνταγή των παππούδων, θα σας πω ποιοι είναι οι παππούδες. Okay. Σουπιά με ξύδι, πάλι η συνταγή των παππούδων. Το αγαπημένο της κυρίας Αθηνάς. Το αγαπημένο φαγητό της μαγείρισσας. Κόλοκυθο κεφτέδες, πάλι συνταγή των παππούδων και γαρίδα σαγανάκι. Μάλιστα. Καλή μας όρεξη. Καλή μας όρεξη. Εδώ έχουμε ουζάκι. Το ούζο, δεν το πίνουμε σκέτο. Το ούζο βάζουμε νερό. Νεράκι. Για να το ελαφρύνουμε ανάλογα την ποσότητα που θέλει ο καθένας. Μάλιστα. Αλλά νεράκι, όχι πάγο. Όχι πάγο, διότι όταν βάλουμε πάγο,
ανεβάζει πάρα πολύ νόπρευμα με αποτέλεσμα να ζαλιζόμαστε. Γι' αυτό βάζουμε μόνο παγωμένο νερό. Σας το λέω όπως μου το έθεσε ο κύριος Μιχάλης. Το ούζο πίνεται με κρύο νεράκι. Όχι παγάκι, νεράκι. Από εκεί και πέρα βάλτε όσο θέλετε. Αλλά νεράκι, να το θυμάστε. Και δεν έχετε ούτε πονοκέφαλο, ούτε τίποτα. Μόνο χαμόγελα και αγάπη για την παρέα. Μάλιστα. Στη δικιά μας. Εις υγείαν, όλα τα καλά εύχομαι. Για πείτε μου τώρα, ποια είναι η ιστορία αυτού εδώ του μέρους. 1970, δύο αδέρφια από την Αγιά Σωμητυλίνης έρχονται εδώ λόγω μεταναστευτικού ρεύματος, γιατί στην επαρχία τότε δεν υπήρχαν δουλειές. Μάλιστα. Ξεκινάνε όχι ακριβώς στο ίδιο σημείο, απέναντι σε μία γωνία ένα μικρό μαγαζί και όταν χτίστηκε η πολυκατοικία αυτή, το 71 περίπου, έρχονται σε αυτό το χώρο. Μάλιστα. Από τότε... Από τότε το Ουζερί Λέσβος είναι στο ίδιο σημείο. Μάλιστα. Σαν Ουζερί δούλευε και τότε. Πάντα δούλευε σαν Ουζερί. Μάλιστα. Τα τότε αφεντικά ήταν ο Χρήστος και ο Στράτος. Έτσι λεγόταν τα δυο αδέρφια από την Αγιά. Μάλιστα. Ο ένας μαγείρευε, ο άλλος δούλευε μπουφέ. Μάλιστα. Έτσι ξεκινάει η ιστορία αυτού του μαγαζιού. Από εδώ έχει περάσει σχεδόν όλη η Ελλάδα. Αφού πρώτα πέρασε όλη η Μυτιλίνη. Αφού πρώτα πέρασε όλη η Μυτιλίνη. Yeah. Γιατί πέρασε όλη η Μυτιλίνη. Τότε οι παππούδες είχαν σκεφτεί το εξής διαφημιστικό τρίκ. Mm-hmm. Στα χωριά μας υπήρχαν οι περίφημοι παραγγελιοδόχοι, όπου μεταφέραν πράγματα από τη Μυτιλίνη στους Αθηναίους. Α, μάλιστα. Και τα φέρανε εδώ να τα αποθηκεύσουν. Α, το κάνανε... Ο δίπλα χώρος ήταν αποθήκη. Και έστειλα εγώ από το νησί, έστειλα κάτι για κάποιο συγγενή μου που ζούσε Αθήνα. Ερχόταν ο συγγενής σου εδώ για να πάρει το δέμα, έλεγε κάτσε να πιω και να ούσω. Και έτσι μαθεύτηκε το Ουζερί Λέσβος σε όλη την Αθήνα. Πονηροί παππούδες, κάνανε μαγιά να πούμε. Σαν να είχαν μεταφορική που λέμε τώρα. Μεταφορική τύπους, λέει σου πάω στην Αθήνα ό,τι θέλεις. Καλώς. Και είχαν από δίπλα το μαγαζάκι, όλοι σκαλώνανε εδώ πέρα, ξημεροβραδιαζόταν. Αυτός ο χώρος ήταν η αποθήκη.